Ζει ο Χριστός και ζει η ψυχή μας, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ας ανοίξουμε το Λόγο του Θεού, σελίδα 1088, να διαβάσουμε λίγα εδάφια μέσα από το Λόγο του Θεού. Είναι Αποκάλυψη, λοιπόν, κεφάλαιο Γ. Σελίδα 1088. Και προς τον άγγελο της εν Σάρδης στην εκκλησίας γράψον. Ταύτα λέγει ο έχων τα 7 πνεύματα του Θεού και τους 7 αστέρας. Εξεύρω τα έργα σου ότι το όνομα έχεις ότι ζεις και είσαι νεκρός. Γίνου άγρυπνος και στήριξον τα λοιπά τα οποία μέλουσιν αποθάνουσι, διότι δεν έβρικα τα έργα σου τέλεια ενώπιον του Θεού. Ενθυμού λοιπόν πως έλαβες και ήκουσας και φύλατε αυτά και μετανόησον. Εάν λοιπόν δεν αγρυπνήσεις, θέλω ελθεί επί σε ως κλέπτης και δεν θέλεις γνωρίσει ποια ώρα θέλω έλθει επί σε. Έχεις ολίγα ονόματα και ενσάρδησιν τα οποία δεν εμόλυναν τα ημάτια αυτών και θέλουν συμπεριπατήσει με τεμού, με λευκά, διότι είναι άξι. Ον εικόν ούτως θέλει νηθεί μάτια λευκά και δεν θέλω εξαλείψει το όνομα αυτού εκ του βιβλίου της ζωής και θέλω ομολογήσει το όνομα αυτού ενώπιον του πατρός μου και ενώπιον των αγγέλων αυτού, ως τους έχει οτίον ας ακούσει τι λέει το πνεύμα προς ας εκκλησίας. Και προς τον άγγελο εν της Φιλαδελφίας εκκλησίας γράψον, ταύτα λέει ο Άγιος, ο αληθινός, ο έχων το κλειδίο του Δαβίθ, ως της ανοίγει και ουδής κλείει, και κλείει και ουδής ανοίγει. Εξεύρω τα έργα σου, ιδού έθασα ενώπιόν σου θύρα ανεωγμένη και ουδής δίνεται να κλείσει αυτήν, διότι έχεις μικράν δύναμη. Και φύλαξες το λόγο μου και δεν ενήθεις το όνομά μου. Ιδού θέλω κάμι τους εν τη συναγωγή του σατανά, ή την εισλέγουσιν αυτούς ότι είναι Ιουδαίοι και δεν είναι, αλλά ψεύδονται. Ιδού θέλω κάμι αυτούς να έλθουσιν και να προσκυνήσουσιν ενώπιον των ποδών σου και να γνωρίσουσιν ότι εγώ σε αγάπησα, επειδή εφύλαξες το λόγο της υπομονής μου και εγώ θέλω σε φυλάξει εκ της ώρας του πειρασμού η δυνεσμέλη να έλθει επί της οικουμένης όλης για να δοκιμάσει τους κατοικούντας επί της γης. Ιδού έρχομαι ταχαίως, κράτη εκείνο το οποίο έχεις για να μην λάβει μηδής το στέφανόν σου. Ως νικά θέλω κάμι αυτόν στήλων εκ το ναό του Θεού μου και θέλω εξέλθει πλέον έξω και θέλω γράψει από αυτόν το όνομα του Θεού μου και το όνομα της πόλεως του Θεού μου της Νέας Ιερουσαλήμ ή την εσκατεβαίνει εκ του ουρανού από του Θεού μου και το όνομά μου το νέο. Ως της έχει οτίον ας ακούσει τι λέει το πνεύμα προς τας εκκλησίας. Αμήν αδελφοί. Και στην κάθε εκκλησία, αδέλφια μου, στην Αποκάλυψη, στις 7 εκκλησίες, τελειώνει, αδελφοί, και λέει «Ως της έχει οτίον, ας ακούσει τι λέει το πνεύμα προς τας εκκλησίας». Είναι πάρα πολύ σημαντικό το να δίνουμε προσοχή στο Λόγο του Θεού, αδελφοί. Μα πάρα πολύ, αδελφοί. Ξέρεις τι είναι να σου κηρύτεται ο Λόγος του Θεού, να ακούς το Λόγο του Θεού, να μιλάει το Πνεύμα το Άγιο και εσύ να μην δίνει σημασία. Να μας μιλάει, να μας αποκαλύπτεται ο Λόγος του Θεού, να μας φανερώνεται και εμείς να δίνουμε καθόλου σημασία. Κάποτε ο Χριστός μίλαγε στους μαθητές του και τους έλεγε «Προσέχετε», λέει, «από τις ζήμεις των Φαρισαίων και Σαδουκαίων». Δηλαδή, με λίγα λόγια, προσέχετε, μαθητές, από διάφορες διδασκαλίες, ψευδοδασκαλίες, πλάνες. Προσέχετε. Και πολλές φορές αναφέρει ο Λόγος του Θεού τη λέξη «προσέχετε». Και αυτοί, αντί να προσέξουν και να δώσουν σημασία σε αυτά που έλεγε ο Χριστός, διαλογιζόντουσαν, μας λέει ο Λόγος του Θεού, και σκεφτόντουσαν ότι δεν έχουμε άρτο και πώς θα φάμε. Μα έφαγες πριν λίγο, ξαναπίνασες. Και μιλάγανε μεταξύ τους για το φαγητό. Ενώ αυτά που τους έλεγε
ο Χριστός ήταν πάρα πολύ σημαντικά, αδελφοί. Γι' αυτό όταν ερχόμαστε στην εκκλησία, αδελφοί, όπως ήρθαμε σήμερα με τη χάρη του Θεού και αφήσαμε τη δουλειά μας, την ξεκούρασή μας, έτσι δεν είναι, τη βόλτα μας, κάναμε μία θυσία, κάναμε έναν αγώνα, κάναμε ένα κόπο και ήρθαμε όλοι εδώ αυτό το βράδυ. Ερχόμαστε όμως εδώ όχι για να είναι το σώμα μου παρόν, αλλά το πνεύμα μου απόν. Όχι να έρθω εδώ, αλλά κοίτα να δεις, αδελφέ μου, έχω πάρα πολλά προβλήματα και σκέφτομαι αυτή την ώρα τη δουλειά μου, σκέφτομαι το σπίτι μου, σκέφτομαι τη γυναίκα μου, σκέφτομαι τον άντρα μου, σκέφτομαι τα παιδιά μου. Άρα και λοιπόν, μπορεί να είσαι εδώ, αλλά είναι σαν να μην είσαι. Σημασία να είμαστε εδώ, αδελφοί, και το μυαλό μας να είναι ευθυγραμμισμένο με το Λόγο του Θεού. Καρδιά μας. Δηλαδή έξω από αυτή την πόρτα έχω αφήσει κάθε σκέψη, έχω αφήσει όλα τα προβλήματα, έχω αφήσει τη δουλειά μου, έχω αφήσει τα ταξίδια μου, τα έχω αφήσει όλα. Γιατί ήρθα εδώ για να σταθώ μπροστά στον Κύριό μου. Να ταπεινωθώ, βεβαίως να ταπεινωθώ. Να συντριφθεί η καρδιά μου. Ήρθα αυτό το βράδυ γιατί θέλω να ακούσω Λόγο Θεού, αδελφοί. Και όταν ερχόμαστε, αδελφοί, στην εκκλησία, θέλουμε να ακούμε Λόγο Θεού. Έχουμε ανάγκη λοιπόν τον Κύριό μας. Έχουμε ανάγκη να ακούμε το Λόγο του Θεού. Έχουμε ανάγκη παρηγοριά, έχουμε ανάγκη προτροπή, έχουμε ανάγκη έλεγχο. Όλα τα χρειαζόμαστε, αδελφοί. Και όχι μόνο ερχόμαστε για να ακούσουμε, αλλά ερχόμαστε ακόμα και για να τον δοξάσουμε. Ερχόμαστε ακόμα για να τον υψώσουμε, αδελφοί. Ερχόμαστε ακόμα για να τον ευχαριστήσουμε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και βεβαίως, καθώς απολαμβάνουμε όλοι μας το Λόγο του Θεού μέσα στη ζωή μας, που χρειάζεται να δίνουμε πάρα πολύ μεγάλη αξία, αδελφοί, το Λόγο του Θεού, γιατί η ζωή μας είναι, καλό είναι να στηρίζεται πάνω στο Λόγο του Θεού, μη στηρίζεται πουθενά άλλου, πάνω στο Λόγο του Θεού, αδελφοί, να αγαπήσω και να αγαπήσεις το Λόγο του Θεού μέσα στη ζωή σου, είναι η αλήθεια, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Πολλές φορές μπορεί να μας φαίνεται η αλήθεια ότι μπορεί να πονέσει, ότι μας φαίνεται λίγο η αλήθεια ότι μπορεί να είναι λίγο σκληρή. Αλλά ξέρετε κάτι, αδελφοί, η αλήθεια όμως ελευθερώνει. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο Λόγος του Θεού λοιπόν είναι αυτό που θα σε οδηγήσει και θα σε πάει στον ουρανό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Χωρίς το Λόγο του Θεού μέσα στη ζωή σου δεν μπορείς να τερματίσεις. Δεν μπορώ να τερματίσω, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και εδώ αν διαβάσεις την Αποκάλυψη βλέπουμε 7 εκκλησίες και ο Κύριος, αδελφοί, βλέπει και την κατάσταση της κάθε εκκλησίας. Όπως ο Κύριος βλέπει την κατάσταση σήμερα της καρδιάς μου. Βλέπει την κατάσταση της καρδιάς σου. Ξέρει το τι έχεις μέσα σου, το τι σκέφτεσαι, όλα τα γνωρίζει ο Κύριος, αδελφοί. Όλα τα γνωρίζει ο Κύριος. Και ευχαριστούμε που τα γνωρίζει όλα ο Κύριος, γιατί αφού τα γνωρίζει, τι κάνει? Επεμβαίνει μέσα στη ζωή μας. Μας μιλάει μέσα από το Λόγο του. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Γιατί ο Λόγος του Θεού είναι ο καθρέφτης. Ευχαριστούμε τον Κύριο και έχουμε ανάγκη να κάθε μέρα στεκόμαστε μπροστά στον καθρέφτη που είναι ο Λόγος του Θεού. Ξέρετε πόσο μακάρι είμαστε, αδελφοί, που έχουμε την αλήθεια, που απολαμβάνουμε την αλήθεια, που απολαμβάνουμε ένα υγιέστατο λόγο. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ξέρεις τι να ευχαριστείς τον Θεό για τους δούλους του Θεού, για τους εργάτες του Θεού, για τους προεστώτες που μας χάρισε ο Κύριος και μιλάνε το Λόγο του Θεού, αδελφοί. Ξέρετε, υπάρχουν αδέλφια μας στο εξωτερικό που πεινάνε, πραγματικά πεινάνε, αδελφοί. Που να μην δεν υπάρχουν χαρίσματα, δεν υπάρχουν διακονίες, ευχαριστούμε τον Κύριο. Και εμείς τα έχουμε όλα, ευχαριστούμε τον Θεό. Και διακονίες και χαρίσματα ανάμεσά μας, ευχαριστούμε τον Θεό. Και πρέπει να δοξάζουμε και να ευγνωμονούμε το Θεό, αδελφοί, για το πλούσιο τραπέζι που ετοιμάζει ο Κύριος καθημερινά για μας, για σένα. Ευχαριστούμε τον Κύριο.
για να μην φύγεις από εδώ άδειος, αλλά να φύγεις γεμάτος, ευχαριστούμε τον Κύριο. Να φύγεις με οδηγία Θεού, να πάρεις τα αιτήματά σου, ευχαριστούμε τον Κύριο. Να σου μιλήσει ο Κύριος μέσα από το λόγο του, μέσα από τα χαρίσματα, ευχαριστούμε τον Θεό. Βρέθηκα πρόσφατα, ας πούμε, σε ένα συνέδριο στην Αμερική που γίνεται κάθε χρόνο και βέβαια αυτή τη φορά ήρθαν και άλλοι αδελφοί από άλλες εκκλησίες. Και με αξίωσε ο Κύριος, ας πούμε, και επισκέφθηκα και κάποια εκκλησία. Η αλήθεια είναι, αδελφοί, στενοχωρέθηκα. Βέβαια, μεγάλωσα στο εξωτερικό και γνωρίζω κάποια πράγματα. Γι' αυτό λέω, είμαστε μακάρι, αδελφοί, ευχαριστούμε τον Κύριο. Μακάρι. Μακάρι με αυτό που έχουμε, αδελφοί. Ο κόσμος να έχει μπει πραγματικά μέσα στην εκκλησία. Μας έλεγε, λοιπόν, μία αδελφή, μία ωραία εμπειρία. Μας έλεγε, αδέλφια, λέει, πήγα σε μία μεγάλη εκκλησία. Γιατί όντως υπάρχουν πάρα πολλές μεγάλες εκκλησίες. Και πολλές φορές ενθουσιάζεσαι. Πω, πω, 3.000 κόσμος, 5.000 κόσμος, 10.000. Αυτό που έχει σημασία, αδέλφια μας, μέσα στη ζωή μας, δεν είναι ο αριθμός. Σημασία είναι αν είναι ο Κύριος μαζί μας, αδελφοί. Αυτό έχει σημασία. Μπορεί να είμαι 3 άτομα, αλλά να είναι ο Κύριος μαζί μου. Να είναι μαζί μας ο Κύριος, αδελφοί. Και όπως προσευχόταν η αδελφή μας και έλεγε, Κύριε, είσαι εδώ. Ξέρεις, είχε απορία μου με την ειλικρίνειά της, με την αγαθότητά της, γιατί πραγματικά στην Αμερική υπάρχουν αδελφοί και αδελφές Έλληνες που, παρόλο που η κοσμικότητα, ας πούμε, έχει αυξηθεί μέσα στις εκκλησίες, στέκονται, βλέπεις, με τη σεμνότητά τους, στο λόγο του Θεού, και πραγματικά χαίρομαι για αυτούς τους αδελφούς. Χαίρομαι που δεν παρασέρνονται, παρόλο που ζουν σε αυτό το περιβάλλον. Και προσεύχονται, λοιπόν, και προσεύχεται η αδελφή και λέει, Κύριε, είσαι εδώ. Και ξαφνικά, αδελφοί, εκεί που προσευχόταν, μέσα στη συνάθρηση, βλέπει τον Χριστό. Και τον βλέπει τον Κύριο δίπλα από τον ποιμένα. Αλλά πώς τον βλέπει όμως τον Χριστό, αδελφοί? Τον βλέπει τον Κύριο να κάθεται πάνω σε ένα σκαμνάκι δίπλα από τον ποιμένα, στον άβωνα. Και τα χέρια του Χριστού ήταν δεμένα, αδελφοί. Και να της μιλάει, λοιπόν, ο Χριστός σε όραση. Λέει, είμαι εδώ, λέει, αλλά μου έχουν δέσει τα χέρια. Αδελφοί, αυτό θέλει ιδιαίτερα προσοχή, γιατί πολλές φορές και εμείς, όταν δεν φανερώνουμε την αλήθεια του Λόγου του Θεού, εντάξει, δεν είμαστε στον αγιασμό, θέλουμε να κρύψουμε την αλήθεια, ευχαριστούμε τον Κύριο, θέλουμε να κρύψουμε, θα λέγαμε, το Λόγο του Θεού μέσα από τη ζωή μας ή από αυτό τον άμβονα, τι γίνεται? Δένουμε τα χέρια του Χριστού. Μπορεί να είναι εδώ ο Κύριος, αλλά με δεμένα χέρια. Εμείς όμως, αδελφοί, δεν θέλουμε τον Κύριο να είναι με δεμένα χέρια ανάμεσά μας, αδελφοί. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει ελευθερία και παρησία, αδελφοί, το να κηρύτε το Λόγο του Θεού. Ένας άλλος νέος, πραγματικά χάρηκα για αυτό το παιδί που ήταν μεγαλωμένο στη Νίκαια και λόγω της οικονομικής κρίσης μεταφέρθηκε όλη η οικογένειά του στην Καλιφόρνια. Και αυτό το παιδί, λοιπόν, από την Καλιφόρνια πήρε το αεροπλάνο, ήρθε εκεί στο συνέδριο για να δει τους αδελφούς από την Ελλάδα και κάποια στιγμή τον βάλανε να πει λίγο την ομολογία του. Και όπως ήταν, λοιπόν, εκεί πολλοί αδελφοί από διάφορες εκκλησίες εκεί σε αυτό το χώρο, όπως κάθεται και λέει, αδελφιά, θα σας πω μια εμπειρία. Καθώς, λέει, ήρθα στην Αμερική, πήγαινα σε μια εκκλησία, πήγαινα στην άλλη, αλλά δεν αναπαυόμουν. Δεν αναπαυόμουν. Και προσευχόμουν, λέω, Κύριε, πώς μπορώ να το διαχειριστώ αυτό? Πάω στη μία εκκλησία, κηρύττουν οι γυναίκες. Πάω στην άλλη εκκλησία, πλήρη κοσμικότητα. Πάω στην εκκλησία, όλο μουσική. Πώς να το διαχειριστώ? Και όπως, λοιπόν, προσευχόταν στον Κύριο, έρχεται ο Κύριος, αδελφή, και του μιλάει. Και του λέει, γιέ μου, του λέει, αυτά που βλέπεις είναι, λέει, σκόνη πάνω στο λόγο μου. Διώξε τη σκόνη και κράτα
το λόγο μου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Τι κάνει η σκόνη, αδελφοί? Σκεπάζει το λόγο. Αυτή είναι η αλήθεια. Όλα αυτά, λέει, που βλέπεις είναι σκόνη, λέει, στο λόγο μου. Θέλω να πω, αδελφοί, όταν ο άνθρωπος είναι ειλικρινής, γιατί δεν θέλουμε να καταδικάσουμε καμία εκκλησία, μα κανέναν άνθρωπο, γιατί σε όλες αυτές τις εκκλησίες πιστεύω ότι υπάρχουν άνθρωποι ειλικρινείς, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και όταν ο άνθρωπος είναι ειλικρινής, έρχεται κάποια στιγμή ο Κύριος και του φανερώνει όλη την αλήθεια. Εδώ βλέπουμε μια εκκλησία στη Σάρδηση που λέει, εξεύρου, λέει, τα έργα σου, λέει εδώ. Που γνωρίζει ο Κύριος τα πάντα, όλο το περπάτημά μας, τη ζωή μας, το τι κάνουμε. Λέει, έχεις ότι το όνομα έχεις ότι ζεις, αλλά είσαι, λέει, νεκρός. Έχεις το όνομα ότι ζεις, αλλά στην πραγματικότητα είσαι νεκρός. Αυτό τι μας φανερώνει, αδελφοί? Δεν έχει σημασία πώς βλέπω εγώ τον εαυτό μου. Γιατί άμα ρωτήσεις εμένα ή ρωτήσουμε πολλές φορές σε αυτούς μας, μπορεί να βάλουμε μια ψηλή βαθμολογία. Σημασία όμως σήμερα δεν είναι πώς βλέπω εγώ τον εαυτό μου ή πώς βλέπεις εσύ τον εαυτό σου. Σημασία είναι πώς με βλέπει σήμερα ο Κύριος. Δεν είναι τι γνώμη έχω εγώ, και εγώ ακόμα έχω μια γνώμη για σένα. Μπορώ να σε υψώσω, μπορώ να πω καλά λόγια, μπορώ ακόμα να σε αδικήσω. Γιατί αυτό που βλέπω είναι το φαινόμενο. Αυτό που έχει σημασία, λοιπόν, είναι το τι λέει ο Κύριος, αδελφοί. Ποια γνώμη έχει ο Κύριος για μένα. Γι' αυτό πολλές φορές τι κάνουμε, πάμε στα γόνατα, έχουμε το Λόγο του Θεού, ταπεινωνόμαστε, λέμε, Κύριε, ελέησέ μας, συγχώρεσέ μας, φανέρωσέ μου, Κύριε, την αλήθεια, φανέρωσέ, Κύριε, σε παρακαλώ, την καρδιά μου, σε παρακαλώ, πώς με βλέπεις, Κύριε? Και ο Κύριος έρχεται, αδελφοί, και μας φανερώνει όλη την αλήθεια. Πολλές φορές όμως τι γίνεται? Δεν δεχόμαστε αυτή την αλήθεια. Όταν έρχεται καμιά φορά και μας φανερώνει κάτι ο Κύριος μέσα από τη ζωή μας να αποβάλουμε ή να διορθώσουμε, πολλές φορές κλωτσάει η καρδιά μας. Βλέπουμε ο Χριστός, αδελφοί, στον πλούσιο Ιαννίσκο πήγε και του είπε ότι χρειάζεται να πουλήσει, λέει, όλα τα υπάρχοντά σου και να τα δώσει φτωχούς. Γιατί τον αγάπησε ο Χριστός. Δεν του έκρυψε την αλήθεια. Ο Χριστός, αδελφοί, ποτέ δεν πρόκειται να σου κρύψει την αλήθεια. Καλύτερος, λέει, ο φανερός έλεγχος παρά κρυπτωμένη αγάπη. Δεν πρόκειται να σου κρύψει την αλήθεια. Θα σου φανερώσει όλη την αλήθεια. Τη αλήθεια ελευθερώνει. Αντί σε αυτός ο νέος όμως να αρπάξει αυτή την, θα λέγαμε, προσφορά που του δίνει ο Χριστός για να γίνει ένας μαθητής του, για να έχει μια αιώνια ζωή, να κερδίσει την βασιλεία των ουρανών, προτίμησε, αδελφοί, να κρατήσει τα λεφτά του, τα υπάρχοντά του, να είναι εκεί προσκολλημένη η καρδιά του, παρά στο Χριστό, αδελφοί. Και βλέπουμε, λοιπόν, σε αυτή την εκκλησία, καθώς λέει εδώ, ότι ενθυμού, λοιπόν, πώς έλαβες και ήκουσες και φύλατε αυτά και μετανόησον. Βεβαίως χρειάζεται πολλές φορές να μετανοούμε μέσα στη ζωή μας, αδελφοί. Δεν είναι ότι μετανόησα κάποτε. Αν χρειαστεί, καθημερινά μετανοώ, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Καθημερινά. Και λέει, βέβαια, εάν, λοιπόν, δεν αγρυπνήσεις, θέλω ελθεί επί σε ως κλέπτης. Και ξέρουμε, αδελφοί, ότι ο Κύριος θα έρθει σαν τον κλέφτη μέσα στη νύχτα. Βλέπουμε στην εκκλησία της Φιλαδέλφειας να λέει, ιδού έρχομαι ταχαίως. Και η εκκλησία σήμερα τι περιμένει? Τον ερχομό του Κυρίου, αδελφοί. Περιμένουμε τον Κύριο. Πάντο, λέει, δε το τέλος επλησίασε. Είτε θα φύγουμε με την αρπαγή της εκκλησίας, είτε θα φύγουμε από αυτή τη ζωή με ένα προσωπικό κάλισμα. Αλλά όμως χρειάζεται να είμαι έτοιμος, αδελφοί. Να είμαστε έτοιμοι, διότι κάθε ώρα δεν στοχάζεται, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου, δηλαδή ο Ιησούς Χριστός. Και λέει σε ένα σημείο, αν έρθει ο Ιησούς Χριστός, λέει, πού θα είναι η πίστη σου? Άραγε θα βρει την πίστη επί της γης. Πού θα είσαι στον κόσμο ή θα είσαι μέσα στην εκκλησία?
Θα είσαι μεταξύ δύο φρονημάτων. Πού θα είσαι, πού θα σε βρει λοιπόν ο Χριστός? Έρθει σήμερα ο Χριστός να έρθει να μας πάρει. Πού θα σε βρει λοιπόν? Είσαι, είμαι έτοιμος να αποδεχτώ τον Κύριο? Είμαι εκεί που με θέλει ο Κύριος? Γιατί βλέπουμε, αδελφοί, και ο Απόστολος Παύλος αγωνίζεται, αδελφοί, αγωνίζεται με την Εκκλησία του Χριστού, αγωνίζεται εκεί με τα αδέλφια. Βλέπουμε εδώ στο Λόγο του Θεού να λέει, τον οποίον λέει εμείς κηρύττωμε, νουθετούντες πάντα άνθρωπο και διδάσκοντες πάντα άνθρωπο, εν πάση σοφίας, δια να παραστήσουμε πάντα άνθρωπο τέλειο εν Χριστώ Ιησού. Αυτό που τον ενδιαφέρει λοιπόν και ο Απόστολος Παύλος, αλλά αυτό που τον ενδιαφέρει και ο Κύριος, είναι η τελειοποίησή μας, είναι η αύξησή μας, αδελφοί. Είναι ο αγιασμός μας. Για να είμαστε, αδελφοί, άξιοι. Άξιοι, όπως λέει εδώ, υπάρχουν, λέει, λίγα ονόματα σε αυτή την εκκλησία. Λίγα ονόματα. Πόσο μακάρι είναι αυτοί οι αδελφοί που είναι πραγματικά το φως, που κρατάνε ψηλά το Λόγο του Θεού, που δεν φοβούνται, δεν φοβούνται για την αλήθεια, που λέει δεν ομόλυνα, λέει, τα ημάτια αυτών και θέλουσιν περπατήσει μετε μου με λευκά, διότι είναι άξι. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και λέει ο Λόγος του Θεού να περπατήσουμε αξίως, λέει, της προσκλήσεως, την πρόσκληση που μας έδωσε ο Κύριος. Αξίως, όχι ανάξια. Και ο αγώνας του Αποστόλου Παύλου, αδελφοί, ο αγώνας του Χριστού, ο αγώνας σήμερα που αγωνίζεται και το Πνεύμα το Άγιο, είναι να είμαστε άξιοι, ευχαριστούμε τον Κύριο, όχι ανάξιοι. Να προχωράμε προς την τελειότητα, να κρατάμε, αδελφοί, το Λόγο του Θεού, λέει, κράτη, λέει, το υπόδειγμα των ηγενόντων λόγο. Μιλάει ο Απόστολος Παύλος προς τον Τιμόθεο, τους οποίους οίκουσας παρεμού μεταπίστεως και αγάπης της εν Χριστώ Ιησού. Κράτα λοιπόν αυτό που έχεις, το Λόγο του Θεού, την διδασκαλία, ευχαριστούμε τον Κύριο, αυτά που έμαθες. Λέει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο, εσύ, λέει, παρακολούθησας, με παρακολούθησες. Παρακολούθησες τη διδασκαλία μου, παρακολούθησες την διαγωγή μου, παρακολούθησες την πρόθεσή μου, παρακολούθησες την αγάπη μου, όλα τα βλέπεις. Βλέπεις τη ζωή μου. Ο Απόστολος Παύλος είναι ένα πρότυπο. Το λέει, μιμητές μου γίνεστε, καθώς και εγώ του Χριστού. Και καλούμεθα να είμαστε πρότυπα σήμερα. Πρότυπα μέσα, να είμαι ένα πρότυπο μέσα στην οικογένειά μου, να είμαι ένα πρότυπο μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, αλλά και να είμαι και ένα πρότυπο μέσα σε αυτή την κοινωνία που ζούμε, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Γιατί αυτό που φανερώνουμε, αδελφοί, είναι το Χριστό. Τα λέει ο Λόγος του Θεού, λέει, σεις είσαστε, λέει, το άλας της γης. Σεις είσαστε, λέει, το φως του κόσμου. Ξέρεις τι είναι να είσαι το αλάτι της γης? Ξέρεις τι είναι να είσαι σήμερα το φως του κόσμου? Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και διαβάζουμε και εδώ και την εκκλησία της Φιλαδελφίας, αδελφοί, που βλέπουμε μια εκκλησία που μας λέει ο Λόγος του Θεού μικρήν δύναμη. Εδώ βλέπουμε μια ολόκληρη εκκλησία τώρα. Δεν βλέπουμε εδώ λίγα ονόματα. Μια ολόκληρη εκκλησία στη Φιλαδέλφια, της Φιλαδελφίας. Μπορεί να είναι, λέει, έχεις μικρή δύναμη, και εννοεί περισσότερο τη δύναμη που έχει σήμερα ο κόσμος, αριθμητικά, όχι πνευματική δύναμη. Γιατί ένας, αδελφοί, που φυλάει το Λόγο του Θεού, πίστεψέ με, έχει τεράστια πνευματική δύναμη, αδελφοί. Αυτή η εκκλησία λοιπόν αριθμητική είχε μικρή δύναμη. Μπορεί να ήταν μια μικρή εκκλησία, μπορεί να είναι λίγα άτομα. Μπορεί να είναι μια εκκλησία που, όπως σήμερα, τι, ο κόσμος θαυμάζει όταν μια εκκλησία είναι 5.000 κόσμος, όταν έχει κοινωνικό έργο, όταν κάνει πάρα πολλά και ακούγεται και διαφημίζεται. Αλλά αυτή η εκκλησία όμως, το μόνο που την ενδιαφέρει, αδελφοί, είναι να φυλάει το Λόγο του Θεού. Το μόνο που την ενδιαφέρει, αδελφοί, είναι να κάνει ό,τι λέει ο Λόγος του Θεού. Να μένουν στην καθαρότητα, στον αγιασμό, στην εκτέλεση του Λόγου του Θεού. Ξέρετε, εκεί φαίνεται και η αγάπη μας στον Κύριο, αδελφοί.
Πώς φαίνεται η αγάπη μας στον Χριστό? Λέμε αγαπάμε τον Κύριο. Πώς φαίνεται? Από την εκτέλεση του Λόγου του Θεού. Λέει λοιπόν, εφύλαξες, λέει, το Λόγο μου και δεν ενήθεις το όνομά μου. Στην Εκκλησία της Φιλαδελφίας, δηλαδή, έχεις φυλάς το Λόγο του Θεού και δεν με αρνήθηκες. Ξέρεις πόσες φορές μπορεί να αρνηθούμε τον Κύριο? Όταν θέλουμε να κάνουμε μία παράβαση μέσα στη ζωή μας, όταν λίγο γυρνάμε λίγο την πλάτη, αδελφοί, να στραβοπατήσουμε, να ξεκλίνουμε, απαρνιόμαστε τον Κύριο. Όταν ξέρουμε ότι εδώ είναι η αλήθεια και ακολουθά κάποιο άλλο δρόμο, αρνούμε τον Χριστό. Διώχνω τον Κύριο μέσα στη ζωή μου. Όταν ξέρω ποιο είναι το θέλημα του Θεού μέσα στη ζωή μου και δεν το κάνω, αρνούμε τον Κύριο. Δεν τον τιμάω, δεν τον σέβομαι, δεν τον αγαπάω, δεν τον ακούω. Λυπάται ο Κύριος. Ξέρεις τι είναι κάθε φορά, ας πούμε, να μην διαλέγεις το θέλημα του Θεού μέσα στη ζωή σου? Ξέρεις πόσες φορές μπορεί να σταθείς μπροστά σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι για να επιλέξεις. Ποιο δρόμο θέλω να ακολουθήσω σήμερα? Είμαι σε μια πολύ δύσκολη θέση. Πρέπει να πω το ψέμα ή να μην πρέπει να πω το ψέμα? Θα πρέπει να πάω σήμερα εκκλησία ή να πάω στη θάλασσα? Ή να κάνω κάτι άλλο? Να αγωνιστώ σήμερα με τα αδέλφια μου στην προσευχή ή να κάνω κάτι διαφορετικό? Έχεις επιλογές. Πολλές φορές καλείσαι να αποφασίσεις. Και ανάλογα ότι αποφασίζεις μέσα στη ζωή σου, το προσέξουμε αδέλφια, καθορίζεται και η πορεία μας. Αυτό είναι αλήθεια. Διαλέγεις Χριστό, η ζωή σου θα είναι ωραία με τον Χριστό. Δεν διαλέγεις Χριστό, θα έχεις και τις ανάλογες συνέπειες. Και πολλές φορές να και στενοχώρια και να και θλίψη μέσα στη ζωή μας. Γιατί? Κάναμε λάθος επιλογές. Και τώρα τι κάνουμε? Υπάρχει το τίμημα. Πληρώνουμε, αδελφοί. Γι' αυτό λέει ο Λόγος του Θεού. Προσέχετε, λέει. Τι λέει? Προσέχετε, λέει, πώς περιπατείτε. Μη ως άσοφοι, αλλά ως σοφοί. Πολλές φορές, αδελφοί, τι? Κάθε λαθασμένη επιλογή που κάνουμε είναι από ασοφία. Γι' αυτό χρειάζεται να ζητάμε σοφία από το Θεό, αδελφοί. Να είμαστε προσεκτικοί μέσα στη ζωή μας. Όχι επιπόλαιοι. Προσέχετε, λέει, πώς περπατείτε. Όχι. Μη ως άσοφοι, αλλά ως σοφοί, εξαγοραζόμενοι τον καιρό, διότι οι μέρες είναι πονηρές. Και πώς εξαγοράζω λοιπόν τον καιρό μου σήμερα? Χρειάζεται σοφία, αδελφοί. Και λέει ο Λόγος του Θεού, έχουμε το δικαίωμα να ζητάμε σοφία. Πώς μπορώ να εξαγοράσω λοιπόν τον χρόνο μου, το ελεύθερο χρόνο που έχω σήμερα? Μπορώ να πω να πάω μια βόλτα. Μα αδελφέ, είναι αμαρτία να πηγαίνω βόλτα? Είναι αμαρτία να κάθομαι στο σπίτι και να ξεκουραστώ? Υπάρχει όμως πάντα, αδελφοί, κάτι το καλύτερο. Και καλό είναι να μας δίνει ο Κύριος σοφία, αδελφοί, να διαλέγουμε το καλύτερο που θα έχει όφελος για την ψυχή μας. Και η Μάρθα ήθελε να υπηρετήσει τον Κύριο με το μαγείρεμα. Η Μαρία όμως, αυτό που διάλεξε ήταν το καλύτερο, αδελφοί. Βλέπετε, υπάρχει το καλύτερο. Πάντοτε υπάρχει το καλύτερο. Και ο Χριστός θέλει πάντοτε να ζητάει και να επιθυμεί το καλύτερο. Αλλά αυτό έχει σχέση το τι έχεις μέσα σου. Αν έχεις μέσα σου παρουσία Θεού, αν έχεις μέσα σου Χριστό, το μόνο που θα θέλεις μέσα στη ζωή σου, να είσαι σε ένα άγιο περιβάλλον και να δοξάζεις το Θεό και να μιλάς για τα πράγματα του Θεού. Όταν όμως δεν έχεις Χριστό μέσα σου, έχεις άλλα πράγματα, θέλεις να βρίσκεσαι και σε άλλο περιβάλλον, αδελφοί. Και να μην λες και για τα πράγματα του Θεού και να ασχολείσαι με τα πολιτικά, να ασχολείσαι με τα αθλητικά, να ασχολείσαι με χίλια άλλα δύο πράγματα. Σημασία όμως, αδελφοί, είναι να οικοδομούμε, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, ο ένας τον άλλον. Για να υπάρχει πρόοδος του Λόγου του Θεού και αύξηση μέσα στη ζωή μας. Αυτή η Εκκλησία λοιπόν έχει και άλλο χαρακτηριστικό, λέει, επειδή εφύλαξες, λέει, το λόγο της υπομονής μου, παρόλο με αγώνας, με ταλαιπωρίες μέσα στη ζωή σου, στάθηκες όμως, με δοκιμασίες, στάθηκες στο Λόγο του Θεού
Γιατί αυτή η εκκλησία, αδελφοί, ξέρει πού κτίζει. Ξέρει ότι χτίζει πάνω στο βράχο. Ο φρόνιμος δούλος τι κάνει? Ακούει, αδελφοί, και εκτελεί. Είναι ο φρόνιμος, είναι ο σοφός δούλος. Και αυτός που ακούει και εκτελεί, αδελφοί, χτίζει, λέει, το οικοδόμημά του πάνω στο βράχο. Αυτό όμως, αυτός που ακούει, προσέχτε, γιατί όλοι ακούμε, αδελφοί, αλλά αυτός που δεν εκτελεί, το οικοδόμημά του χτίζεται πάνω στην άμμο. Άρα δεν φτάνει μόνο το να ακούω, αδελφοί. Μπορεί να είμαστε 100 σήμερα άτομα και να ακούμε όλοι. Δεν φτάνει μόνο να ακούω. Σημασία είναι όταν φύγω από εδώ, αν θα εκτελέσω το λόγο του Θεού μέσα στη ζωή μου. Αυτό έχει σημασία. Έτσι λοιπόν εδώ δίνει μία υπόσχεση ο ίδιος ο Κύριος, ότι αν φυλάξεις, λέει, το λόγο της υπομονής μου, και εγώ, λέει, θέλω σε φυλάξει εξ ώρας του πειρασμού, ώστις μέλη, λέει, να έρθει επί όλη της οικομένης. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Με όλα αυτά που ακούμε, αδελφοί, και όλα αυτά που γνωρίζουμε μέσα στην Αποκάλυψη, το όλα αυτά που θα συμβούν μέσα σε αυτόν τον κόσμο, ευχαριστούμε τον Κύριο, γιατί ο Χριστός θα διαφυλάξει την Εκκλησία του, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Θα μας διαφυλάξει. Θα έρθει να μας πάρει κοντά του. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Θα έρθει να μας πάρει. Εμείς αυτό θέλουμε, αδελφοί. Λέει η Εκκλησία, λέει, και το Πνεύμα το Άγιο, λέει, λέγουσιν ελθέ Κύριε. Γιατί δεν θέλουμε η καρδιά μας να είναι προσκολλημένη πάνω σε αυτόν τον κόσμο. Δεν ζητάμε τα επί της γης, αλλά ζητάμε ουρανό, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο Απόστολος Παύλος λέει, εγώ έχω πεθάνει για τον κόσμο, αδελφοί, και ο κόσμος για μένα. Πεθάνει, δηλαδή περπατάει μέσα στον κόσμο και δεν τον αγγίζει. Αυτό είναι να είσαι ελεύθερος. Να περπατάς μέσα στον κόσμο και να μην σε αγγίζει ο κόσμος. Να περτάς μέσα στον κόσμο και να μην επιθυμείς. Αυτό σημαίνει ελευθερία, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και ο Χριστός μας ελευθέρωσε, αδελφοί. Κάποτε είμαστε δούλοι της αμαρτίας, αλλά τώρα είμαστε ελεύθεροι χάρη του Ιησού Χριστού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και ζούμε μέσα σε αυτό το περιβάλλον. Βεβαίως που η αμαρτία αυξάνεται, ο άδικος γίνεται πιο άδικος, αλλά προσέχτε όμως, και ο δίκαιος γίνεται έτσι πιο δίκαιος. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο Άγιος γίνεται έτσι πιο Άγιος, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ζει ο Χριστός και ζει η ψυχή μου. Και πραγματικά, αδέλφια μας, ο Κύριος θα έρθει να ελευθερώσει. Λέει κάτι ωραίο παρόμοιο στον Ιζεκίλ, αδελφοί, για τρεις ανθρώπους. Λέει στον Ιζεκίλ στην 745, ο Λόγος του Θεού στο κεφάλαιο Ιώτα Δέλτα, λέει λοιπόν, και έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ λέγον, γε ανθρώπου, όταν γη της αμαρτήσει σε μέ με παράβαση βαριάν, τότε θέλω εκτείνει, λέει, τη χείρα μου επ' αυτήν και συντρίψει το υποστήριγμα του άρτου αυτής και θέλω εξαποστείλει την πείνα εναντίον αυτής και κόψει άνθρωπον και εκτείνος επ' αυτής και αν οι τρεις ούτοι άνδρες, Νόε, Δανίλ και Ιώφ, ήσαν εν μέσον αυτής, μόνοι ούτοι ήθελαν σώσει τας ψυχάς αυτών δια την δικαιοσύνη αυτών, λέει ο Κύριος ο Θεός. Και να μην το διαβάσω όλο, μετά λέει πάλι για τα θηρία τα κακά, μετά λέει πιο κάτω για την ρομφαία και μετά λέει για το θανατικό. Αυτοί οι άνθρωποι όμως, Νόε, Δανίλ και Ιώβ, και τους μνημονεύει ο Λόγος του Θεού, γιατί θα έλεγα σήμερα, μα Κύριε, πώς μπορώ να... Ποια είναι αυτά τα χαρακτηριστικά που χρειάζομαι να λέγουμε σήμερα Εκκλησία της Φιλαδελφίας? Πώς μπορώ πραγματικά να είμαι έτοιμος ώστε όταν έρθεις να με παραλάβεις να είμαι εκεί που με θέλεις, να με πάρεις κοντά σου και να ελευθερωθώ από όλο αυτόν τον κόσμο και από όλα αυτά τα δεινά που θα γίνουν σε αυτόν τον κόσμο. Δεν είναι τυχαίο, αδελφοί, εδώ στον Ιζεκίλ βλέπουμε τρεις ανθρώπους, τον Νόε, τον Δανίλ και τον Ιώβ, και έρχεται και τους μνημονεύει, αδελφοί, ο Λόγος του Θεού. Να δούμε, καθώς τελειώνει και περνάει η ώρα, στα γρήγορα, τα χαρακτηριστικά που είχαν αυτοί σήμερα οι άνθρωποι, αδελφοί. Είχαν κάποια χαρακτηριστικά. Που αυτά τα χαρακτηριστικά, πάνω απ' όλα, τα βλέπουμε στον Χριστό, τα βλέπουμε στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία, το βλέπουμε στον Απόστολο Παύλο, ευχαριστούμε τον Κύριο, το βλέπουμε και στην Καινή Διαθήκη. Αυτοί που περπατήσαν όμως με τον Χριστό, αδελφοί.
Αυτοί που θέλανε πραγματικά να κάνουν το θέλημα του Θεού μέσα στη ζωή τους. Γιατί πολλοί ναυάγησαν. Πολλοί ξεκλίνανε. Πολλοί δεν τερματίσαν τον δρόμο τους. Ο Νόε λοιπόν μας λέει ο λόγος του Θεού. Ήταν λέει ένας άνθρωπος δίκαιος, τέλειος μεταξύ των συγχρόνων αυτού. Μετά του Θεού περπάτησε ο Νόε. Προσέξτε αδελφοί. Μέσα σε αυτόν τον κόσμο που η αμαρτία τότε είχε φτάσει και εκεί στο πλήρης, ήταν ένας άνθρωπος. Δεν ήταν πολλοί, λίγοι ήταν. Μετρημένοι στα δάχτυλα. Βασικά ο Νόε. Σώθηκε και η οικογένειά του. Ένας άνθρωπος λοιπόν κράταγε, θα λέγαμε σήμερα, το λόγο του Θεού, το φως. Δεν τον κατακυριεύσε η αμαρτία. Λέει λοιπόν, ήταν ένας άνθρωπος δίκαιος. Τέλειος μεταξύ των συγχρόνων αυτού. Δηλαδή ήταν ένας άνθρωπος που είχε και μια καλή μαρτυρία. Και μετά του Θεού περιπάτησε ο Νόε. Και με φόβο Θεού, με αγάπη προς τον Θεό, αδελφοί, ήταν ένας άνθρωπος που πραγματικά ξεχώρισε και ήταν το φως μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Βλέπετε αδελφοί, πολλές φορές, μα αδελφέ, είμαι μόνος σου, είμαι μόνος μου. Άλλος λέει, είμαι μόνη μου, δεν έχω εκκλησία εδώ που είμαι. Σημασία είναι, μπορεί να απολαύσεις τον Χριστό. Και αν έρθει ο Χριστός μέσα στη ζωή σου, δεν νιώθεις μόνη σου. Δεν είσαι μόνος σου. Μπορείς να σταθείς. Γιατί δεν θα σταθείς με τη δική σου δύναμη. Θα σταθείς με τη δύναμη του Θεού. Και με το πνεύμα το Άγιο. Που δεν λέει ο λόγος του Θεού. Δεν είναι πνεύμα δειλίας, αλλά πνεύμα δυνάμεως. Και έρχεται λοιπόν ο Θεός, αδελφοί, που βρήκε αυτόν τον άνθρωπο και έρχεται και του φανερώνει όλο το σχέδιό του. Σήμερα, αδελφοί, έρχεται ο Θεός και φανερώνει το σχέδιό του στην νύφη του, στην εκκλησία του, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έχετε φανερώνει λοιπόν όλο το σχέδιό του. Και του δείχνει λοιπόν ο Θεός του Νοέ τον τρόπο το να σωθεί. Όπως μας δείχνει και εμάς τον τρόπο για να σωθούμε, αδελφοί. Δεν υπάρχουν τρεις δρόμοι. Δεν υπάρχουν δύο δρόμοι. Ένας δρόμος είναι. Και αυτός ο δρόμος του Ιησού Χριστού, αδελφοί. Εγώ λέει είμαι η αλήθεια, η οδός και η ζωή. Κανένας δεν τόλμησε άνθρωπος σε αυτόν τον κόσμο να πει εγώ είμαι λέει η αλήθεια, η οδός και η ζωή. Παρά μόνο ο Χριστός. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Και τι έκανε λοιπόν. Του φανέρωσε λοιπόν ο Θεός το σχέδιό του. Ότι θα έρθει, θα γίνει βροχή, ο κατακλυσμός. Και έπρεπε να κατασκευάσει κυβωτό. Και τι έκανε λοιπόν ο Νόε. Έκανε λέει κατά πάντα. Προσέξτε. Μα δίνουμε πολύ έμφαση στη λεπτομέρεια. Ναι αδελφοί, γιατί η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά, αδελφοί. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά, θα λέγαμε, στην ποιότητα που έχουμε τη σχέση μας με τον Χριστό. Ή να πούμε σαν χριστιανοί, ποιότητά μας. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Εφύλαξε λέει κατά πάντα. Δεν έκανε ό,τι ήθελε. Δεν έβαλε διαστάσεις ό,τι νόμιζε. Δεν έβαλε την εμπειρία του, τη γνώση του, το θέλω του. Όχι. Συγκεκριμένη οδηγία πήρε από το Θεό και έκανε την εκτέλεση, αδελφοί, κατά πάντα. Και προσέξτε άλλο ένα χαρακτηριστικό. Σχεδόν από τη στιγμή που του μίλησε ο Θεός μέχρι κατασκευάσει την κυβωτό, 120 χρόνια. Ξέρετε όμως, έμεινε εκεί, αδελφοί, στον αγώνα. Δεν σκανδαλίστηκε, δεν κουράστηκε, δεν βαρέθηκε. Μα τόσα χρόνια, μα κάθε μέρα θα έρχομαι στην εκκλησία, μα κάθε μέρα θα διαβάζω το λόγο του Θεού, μα κάθε μέρα θα κάνω το θέλημα του Θεού, μα κάθε μέρα ονειδισμό, μα κάθε μέρα να με βλαστημάνε, να με κοροϊδεύουνε. Μα... Ναι αδελφοί, ευχαριστούμε τον Κύριο. Καλούμε να σηκώσουμε ο καθένας μας το σταυρό μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Η ζωή με τον Χριστό μπορεί να είναι δύσκολη, από σένα εξαρτάται, ή θα την κάνεις δύσκολη, ή θα την κάνεις εύκολη. Η πλήρη υποταγή στο θέλημα του Θεού, αδελφοί, η ζωή σου θα είναι εύκολη. Όταν όμως ο άνθρωπος αντιτάσσεται, τότε η ζωή σου θα είναι δύσκολη. Όταν η καρδιά σου είναι μοιρασμένη στα δύο και είσαι μεταξύ δύο φρονημάτων, τότε η ζωή σου θα είναι δύσκολη. Μετά βλέπουμε, αδελφοί, το Δανίλ. Τι να πούμε για τον Δανίλ, αδελφοί. Τώρα θα πούμε ένας νέος στην ηλικία, Δανίλ. Θα λέγει σήμερα, μα αδελφέ, είμαι νέος, μα πολλοί πειρασμοί, μα η αμαρτία. Δεν έχεις ιδέα, αδελφέ, το τι γίνεται έξω. Ο Δανίλ, λοιπόν, νέος στην ηλικία.
βρέθηκε στο παλάτι του βασιλιά. Και ξέρετε αδελφοί, λέει, μας λέει ο λόγος του Θεού, έβαλε λέει την καρδιά του να μην μοιαθεί από τα δέσματα του βασιλιά, γιατί ήξερε ο Δανίλο αυτό το φαγητό ήταν όλα ειδωλόφυτα. Και αυτό που τον νοιάζει ο Δανίλη είναι να υπακούσει στο Θεό, είναι να ευαρεστηθεί ο Θεός. Δεν θέλει να παραβεί το θέλημα του Θεού μέσα στη ζωή του αδελφοί. Και ξέρετε αδελφοί, ξεκαθάρισε τη θέση του από ενωρίς. Το αν ταλαιπωριόμαστε πολλές φορές στη ζωή μας, δεν έχουμε ξεκαθαρίσει τη θέση μας από ενωρίς αδελφοί. Και Χριστό και λίγο κόσμο. Αδελφέ, ντρέπομαι να ομολογήσω, ντρέπομαι να δείξω τον Χριστό, ντρέπομαι να πω για την Εκκλησία. Και τι γίνεται λοιπόν, ταλαιπωριόμαστε. Γι' αυτή λέτε, υπάρχει ταλαιπωρία. Και βασανιζόμαστε, και να ο πειρασμός, και να επιθυμία, και να το ένα και να το άλλο, ξεκαθάρισε τη θέση του. Ήταν ο Θεός μαζί του. Ήταν ο Θεός μαζί του, αδελφοί. Ήταν ο Θεός μαζί του. Και όταν βρέθηκε μπροστά στο θάνατο, αδελφοί, δεν υποχώρησε. Όταν υπογράφει το διάταγμα, δεν υποχώρησε ο Δανίλ. Δεν είπε, μα τώρα άστο, δεν πειράζει, ένα μήνας είναι, και να μην προσευχηθώ, και να θα λέγαμε σήμερα, και να μην πάω εκκλησία, δεν βαριέσαι αδελφέ μου, ένας μήνας είναι εδώ, κινδυνεύει η ζωή μου. Τότε τι λέει ο λόγος του Θεού, είτε ζούμε είτε αποθνίσκομαι, του Κυρίου είμαστε. Πού είναι η απόφαση του θανάτου λοιπόν. Ο Δανίλ λέει όμως, ό,τι έκανε πρώτερον μέσα στη ζωή, την καλή συνήθεια που είχε, τι καλή συνήθεια είχε εδώ, τρεις φορές την ημέρα προσευχότανε. Και όταν πηγαίναν καλά τα πράγματα στη ζωή του, και όταν δεν πηγαίναν κατά καλά πράγματα στη ζωή του, τι φανερώνει αδελφοί στον Δανίλ αυτό, φανερώνει σταθερότητα αδελφοί. Να ένα ωραίο χαρακτηριστικό. Γι' αυτό δεν είναι τυχαίο που βλέπουμε το Βαρνάβα εκεί στην Αντιόχεια να παραμένει ένα ολόκληρο χρόνο και παρακινεί τους αδελφούς να μείνουν σταθεροί στον Κύριο αδελφοί. Είναι πολύ σημαντικό σήμερα λοιπόν να είμαι σταθερός στον Κύριο, ευχαριστούμε τον Θεό. Όχι να μετακινούμε από εδώ και από εκεί. Όχι. Μία να είμαι στο βάθος, μία στο ύψος. Τώρα είμαι ζέος στο πνεύμα και την άλλη μέρα είμαι πεσμένος. Εδώ χτες αδελφέ ήσουν γεμάτος από χαρά και ευλογία. Σήμερα έχεις κάτι μούτρα. Όχι έτσι αδελφοί. Κάθε μέρα να είμαστε χαρούμενοι. Κάθε μέρα να είμαστε πληρωμένοι με πνεύμα Άγιο. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ζει ο Χριστός και ζει ο λυτρωτής μας. Να πούμε για τον Ιώβ. Θα λέγαμε, μα αδερφέ, ξέρεις πόσες δοκιμασίες περνάω μέσα από τη ζωή. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να έρχομαι στην Εκκλησία, να κάνω το θέλημα του Θεού μέσα στη ζωή μου. Δεν πιστεύω περνάς μεγαλύτερη δοκιμασία από ό,τι περνάει ο Ιώφ, αδελφή. Ο Ιώφ ήταν λοιπόν ένας άνθρωπος, λέει, άμεμπτος και ευθύς και φοβούμενος το Θεό. Και απεχόμενος από κακού. Δεν ήθελε να μολύνει την καρδιά του, την αμαρτία. Είχε φόβο Θεού, ευχαριστούμε τον Κύριο. Και είναι ωραίο να έχουμε φόβο Θεού, αδελφοί. Πολλές φορές έχει φύγει ο φόβος του Θεού μέσα από τη ζωή μας. Ο Ιώβ όμως έχει αυτό το χαρακτήρα, έχει φόβο Θεού. Είναι ένας άνθρωπος με φύτητα. Είναι ένας άνθρωπος άμεμπτος, ευχαριστούμε τον Κύριο. Καθαρός, ευχαριστούμε. Θα λέγαμε έχει αγιασμό, έχει καθαρότητα, αδελφοί. Και παρόλο θα λέγαμε έφτασε σε αυτό το σημείο να μην έχει τίποτα, ξέρεις τι λέει, έλεγε κάποια στιγμή, ο Κύριος έδωκε και ο Κύριος αφαίρεσε, ή το όνομα του Κυρίου ευλογημένο αδελφοί, ή το όνομα του Κυρίου το ευλογημένο. Δεν βλαστήμησε το Θεό, δεν απομακρύνθηκε από το Θεό, γιατί η καρδιά του αδελφοί ήταν προσκολλημένη στο Θεό. Όλοι αυτούς τους ανθρώπους που διαβάσαμε, η καρδιά τους ήταν προσκολλημένη μόνο στο Θεό, αδελφοί. Όπως η καρδιά των αδελφών που παραβρίσκονται στην εκκλησία της Φιλαδελφίας ήταν προσκολλημένη μόνο στον Κύριο και βλέπανε μόνο τον Κύριο. Ο Κύριος να μας ευλογήσει, αδελφοί.